αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποτελεί μια κεντρική επιλογή της κυβέρνησης η αναβάθμιση του ρόλου της Θεσσαλονίκης και η προσπάθεια να καταστεί ο βασικός κόμβος εμπορίου και ανάπτυξης σε όλα τα Βαλκάνια. Σε αυτά τα πλαίσια, η αναβάθμιση και των δικαστηρίων της πόλης, μιας από τις πολύ βασικές υποδομές που πρέπει να λειτουργούν με τρόπο σωστό, εντάσσεται απολύτως μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Είναι ένα αίτημα δεκαετιών το κτηριακό ζήτημα των δικαστηρίων της πόλης και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται περισσότερο από ποτέ πιο κοντά στη λύση του. Η δε λύση, η οποία συζητείται με την παραχώρηση του κτηρίου του ΙΚΑ της Πύλης Αξιού, είναι μια λύση η οποία συνοδεύεται με αντίστοιχη εξέβρεση κτηρίου για την αναβάθμιση και των υγειονομικών υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο για τις δικαστικές υπηρεσίες το ζήτημα σε αντιπαράθεση με τις υγειονομικές υπηρεσίες. Αντίθετα, τίθεται ως ένα ζήτημα αναβάθμισης τόσο των δικαστικών υπηρεσιών με τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πλατείας δικαστηρίων που θα αναβαθμίσει και ολόκληρη τη δυτική είσοδο της πόλης, όσο και αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών με την εξέβρεση ενός κτηρίου, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο για να στεγάσει τις σχετικές υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχονται εκεί.